¿A tú quién es de que ya lo que haces tiras? Me daño, sapu tú todo, ¿sabes? Αν μα μου δίνει και τα 100, δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Αυτό το άμα μου δίνει τα λέγει. Βασίλη, μιλά στο πλατό. Αν του δίνει και τα 100, τι θα έκανε. Δεν θα έκανε η ακαλοκαθαριστήρα. Η ακαλοκαθαριστήρα. Η ακαλοκαθαριστήρα. Όχι, θα γκρεμιζόταν, είναι πολύ βαριά. Θα τα βάλει κάτω να βαθύνει, τι να περπατά. Αυτά τα ζαγκάτια. Μου το κάνανε στο γάμο μου. Να σα πω, κύριε, ξεχάσαμε να σα πω τα τηλέφωνά μα είναι 6139-77 να το μάθα. Είμαι συγκλονιστική. Αριθμό μνήμων και οτιδήποτε θέλετε κάτι μπορείτε να μας πάρετε και στον αστρολόγο προηγουμένως και στο επόμενο θέμα μας, που το επόμενο θέμα μας είναι πολύ συγκλονιστικό. Είναι άπτεται όχι του υπτάμενος και gentleman, αλλά του υπτάμενη γιατροί. Ας δούμε το βίντεο πρώτα και μετά θα κάνουμε φοβερές ερωτήσεις. Η υπτάμενη γιατροί είναι μια εταιρεία η οποία είναι παρατήρηση υπηρεσιών, οργανώνει τη μεταφορά ασθενών και μέλων μας και συνανθρώπων μας από όλη την Ελλάδα. Έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί 2 χρόνια περίπου και έχει και 2 χρόνια που είχαμε, που σπαταλήσαμε κατά κάποιο τρόπο για την προετοιμασία της εταιρείας. Γιατί όπως θα καταλαβαίνετε, είναι κάτι καινούριο στην Ελλάδα για πρώτη φορά και αναγκαστήκαμε να ταξιδέψουμε πάρα πολύ στο εξωτερικό για να μπορέσουμε να βρούμε πώς λειτουργούν οι αντίστοιχες εταιρείες του εξωτερικού και να μπορέσουμε να έχουμε και εμείς τα ίδια αποτελέσματα και καλύτερα εδώ στον ελλαδικό χώρο. Γνωρίζοντας τα προβλήματα που υπάρχουν στα κριτικά νησιά μας και γενικά στη μορφολογία εδάφους που έχουμε. Οι υπτάμενοι γιατροί είναι σε ετοιμότητα 24 ώρες το 24ωρο για να καλύψουν οποιοδήποτε περιστατικό από όλη την Ελλάδα. Ανά πάσα στιγμή του συμβεί κάτι το οποίο προέρχεται είτε από ατύχημα είτε από ασθένεια, το οποίο είναι σοβαρό περιστατικό και δεν μπορεί να δοθεί κάποιες λύσεις στον χώρο που βρίσκεται, ακαρία η εταιρεία ενεργοποιείται, πηγαίνει ανάλογα αεροπλάνο, ελικόπτερο, ανάλογα σε ποια περιοχή βρίσκεται, πάντοτε με γιατρό, ανάλογα με το περιστατικό που υπάρχει, φέρνουμε τον ασθενή στην Αθήνα, από εδώ τον μεταφέρουμε με δικιά μας πρωτοβουλία σε εφημερεύον νοσοκομείο ή σε νοσοκομείο της αρρωστίας. Το εξειδικευμένο προσωπικό είναι απαραίτητο για κάθε περιστατικό που μπορεί να προκύψει ανά πάσα στιγμή. Στη δυναμικότητά μας υπάρχουν γιατροί όλων των ειδικοτήτων, οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να φέρουμε στον χώρο της Αθήνας οποιοδήποτε περιστατικό. Είστε επί 24ωρου βάσεως. Επί 24ωρου βάσεως, 365 μέρες το χρόνο. Και διαθέτουμε 4 αεροσκάφη, ένα Beechcraft, ένα Cessna, ένα Aztec και ένα Seneca και 2 ελικόπτερα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 20.000 μέλη μας που έχουν την κάρτα μας. Πώς μπορεί να γίνει κάποιος μέλος? Είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπορεί να αποτανθεί είτε στα γραφεία της εταιρείας μας, είτε στα εκάστοτε γραφεία που υπάρχουν σε ορισμένα σημεία της Ελλάδος και ειδικά στα νησιά, με ένα ποσό των 14.500 δραχμές ετησίως. Αυτό είναι πλήρες οικογενειακό συμβόλαιο. Δηλαδή καλύπτει πατέρα, μητέρα και τα παιδιά. Πάρα πολύ. Και έχουμε δίπλα μας, εγώ και ο Αντώνης, τον υπεύθυνο της εταιρείας, τον κύριο Παναγιώτη Παπέλη. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Πρέπει να σας ομολογήσουμε, το συναποφασίσαμε, μα δεν έχουμε ιδέα. Πραγματικά, εγώ αυτό ιδέα περί του θέματος. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαφημιστεί σε όλο τον κόσμο, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ λεπτό και συνήθως το χρειαζόμαστε στα νησιά μας, στα κριτικά νησιά μας, τα οποία αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Οτιδήποτε το συμβεί, πρέπει, δεν έχουν τίποτα να βρουν μια λύση στον χώρο που βρίσκονται. Ξεκινήσαμε την εταιρεία τη Flight Doctor πριν 2 χρόνια. Συν 2 χρόνια που είχαμε μια προϋπηρεσία, γιατί έπρεπε να γίνει κάποια έρευνα, να μαζέψουμε κάποια στατιστικά στοιχεία για να μπορέσουμε να ενεργήσουμε και να λειτουργήσουμε σωστά. Που αυτός ήταν και ο τελικός σκοπός μας. Ήδη έχουμε δημιουργήσει περίπου 20.000 μέλη σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε σώσει πάνω από 50 ζωές μέχρι στιγμής στα νησιά μας. Και πάλι είναι κάτι λεπτό, δεν μπορώ να αναφέρω ονόματα. Γιατί... Όχι, αλλά μπορείτε να μου κάνετε μια πολύ μεγάλη χάρη. Αφού τελειώσετε το σκεπτικό σας, θα μου πείτε μερικές πολύ έτσι. Συγκλονιστικές περιπτώσεις που σας είχαν. 1-2. Όταν τελειώσετε, ολοκληρώστε τη σκέψη. Η εταιρεία μας λειτουργεί με τη δημιουργία μελών. Δηλαδή, κάποιος για να μπορεί να, η εταιρεία να κινηθεί για να του δώσει κάποιες βοήθειες πρέπει να είναι μέλος μας. Είναι απλησίαστο το ποσό, κύριε Παπέλη? Το ποσό δεν γνωρίζω. Μην το πείτε, δεν είναι σωστό. Αλλά για όσους θέλουν να μάθουν, 6139-771, όχι στον αέρα βέβαια, είναι απλησίαστο για έναν απλό. Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μικρό για αυτό που προσφέρει. Γιατί γενικώς ασφαλίζουμε και τα αυτοκίνητά μας, ασφαλίζουμε τα πάντα. Είναι κατά πάντα. Λοιπόν, ναι, για πέστε με. Η λειτουργία της εταιρείας μας είναι ως εξής, ότι από τη στιγμή που κάποιο μέλος μας χρειαστεί και πάρει κάποιο τηλέφωνο, ενεργοποιείται όλο το επιτελείο μας, το οποίο αποτελείται από γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, από τα αεροσκάφη τα οποία. Είδαμε, φοβερά. Τα αεροσκάφη τα οποία είναι σε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με η εταιρεία την Aviator. Ξεκινάει το αεροπλάνο, πηγαίνουμε στο χώρο όπου ευρίσκεται. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα αεροδρομίου, γιατί όπως γνωρίζετε και στην Ελλάδα μας πολλά νησιά δεν έχουν αεροδρόμια ακόμη.
Τότε σηκώνουμε κάποιο ελικόπτερο. Ελικόπτερο το οποίο φροντίζει για την άμεση διακομιδή αυτού του ανθρώπου στην Αθήνα ή οπουδήποτε άλλο που θέλει. Κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, και τα νησιά κυρίως. Στην Ελλάδα πιστεύω ότι με τον καιρό που έχουμε, αν είναι 2 ή 3 περιπτώσεις το χρόνο, που θα είναι τόσο τραγικά τα πράγματα, ώστε να μην μπορέσει να πάει είτε ελικόπτερο είτε αεροπλάνο. Και αν δεν μπορέσει να πάει στις 10, θα πάει στις 11, στις 11.30. Είναι πολύ γρήγορες οι μεταβολές, οι καιρικές μεταβολές, πιστεύω στην Ελλάδα μας. Ναι, είναι στο χαρακτήρα μας. Είναι κυκλοθυμικές οι μεταβολές, εντελώς. Πέστε μου, σας παρακαλώ, έτσι 2-3 περιπτώσεις. Όχι, θα σας πω. Θα σας πω το πρώτο τελευταίο περιστατικό μας. Ήταν ένα παιδάκι το οποίο γεννήθηκε 12 η ώρα τη νύχτα και 4 η ώρα το πρωί αντιμετώπισε φοβερά προβλήματα. Ήταν 4 ωρών το παιδάκι. Παναγία. Καταφέραμε και το είχαμε 7 παρατέταρτο στον παίδων. Το παιδάκι από σώθηκε πού? Από τη Ρόδο. Από τη Ρόδο. Το παιδάκι σώθηκε και το πιο όμορφο σε όλη την ιστορία ότι η εταιρεία μας θα γίνει και νονός προς αυτό το παιδάκι την άνοιξη. Βέβαια, να είστε καλά. Πάρα πολύ. Και αισιόδοξο. Ήταν το πιο ευχάριστο. Και άλλη μια φορά ένα παιδάκι στη Σάμο, το οποίο συνέβη το ατύχημα 2 η ώρα τη νύχτα. Είχε κάποιο πάρα πολύ φοβερό πρόβλημα, το οποίο και αυτό καταφέραμε, το φέραμε στην Αθήνα, του σώσαμε τη ζωή και το πρωί πάλι το επιστρέψαμε στη Σάμο, γιατί ήταν από τα πρώτα μας περιστατικά και ήταν μεγάλη ικανοποίηση. Ήταν φοβερή ικανοποίηση. Να είσαστε αχρίαστοι, αλλά είσαστε χρειαζούμενοι. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Τι να πω. Έχουμε τηλέφωνα, μήπως κανείς θέλει να ρωτήσει κάτι, μήπως έχουμε απορίες, μήπως. Βασίλη. Ναι, βέβαια, εμείς είμαστε στα σπίτια σας τώρα. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε τον κύριο Παπέλη που είναι μαζί μας. 61, το λέω, πάρει τώρα! Δεν με ενδιαφέρει, πες το εσύ όλα τώρα. Ρωτάνε το εξής, ότι αν δεν έχουν ελικοδρόμια στα νησιά, τι γίνεται. Δεν έχουν ελικοδρόμια τα νησιά. Όχι ελικοδρόμια, αεροδρόμια. Το είπε προηγουμένως. Το είπε ο κύριος Παπέλης, δεν το άκουσαν. Αν δεν υπάρχει αεροδρόμιο, υπάρχει ένας μικρός χώρος για να προσγειωθεί ένα ελικόπτερο. Οπότε δεν νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα. Εγώ θα σας ρωτήσω τις λεπτομέρειες για να γίνω μέλος. Δεν ξέρω ο Αντώνης αν θέλει να γίνει μέλος. Ναι, αυτό είναι ενδιαφέρον πράγμα. Και κατά καιρούς το έχουμε συζητήσει ιδίως στα καλοκαίρια στα νησιά τους. Θα πρέπει να σας πω ότι ήδη είστε μέλη μας και 2 παρουσιαστές της εκπομπής. Προβλέψατε ότι θα αρρωστήσω βαριά. Όχι, θα σας το πω διαφορετικά. Αυτό είναι το χιούμορ. Όχι, είναι η γρηγοράδα που λειτουργεί η εταιρεία μας. Και η γρηγοράδα της δικής μου αντίθεσης, γιατί εγώ στην αρρώστια κάνω δίθεν το παλικάρι. Είμαι βέβαια πρωτοβουλίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπέλη. Παρακαλώ και εγώ. Καλά. Θα αλλάξουμε πάρα πολύ γρήγορα θέμα εδώ και θα πάμε στον. Δεν έχουμε καμία άλλη απορία. Το καθαρίσαμε αυτό. Τι είμαστε. Άντρες είμαστε. Και το λόγο μας. Είπαμε λοιπόν ότι τα μεσημέρια θα πηγαίνουμε και περιπάτους. Ήδη πήγαμε στην πίτα εκείνη από το 8ο γυμνάσιο. Τώρα θέλετε να πάμε σε μια υπέροχη έκθεση του Θεόφιλου. Νομίζω στο Γαλλικό Ινστιτούτο ότι είναι αυτό. Ναι, στο Γαλλικό Ινστιτούτο και μου τα πει δώρα η Σαρή, αλλά να σα πω πώ μιλάει η Σαρή. Λέω. Για ξαναπέστω. Δηλαδή για να καταλάβετε, μιλάει πιο γρήγορα και από μένα που μιλάω απάνω στις διαφημίσεις και τη Λιάννα Κανέλη που λέει 104. Εκεί μόρτα κοιτά. Λοιπόν, είναι έργα του Θεόφιλου από τη Συλλογή της Εμπορικής Τράπεζας και αξίζει τον κόπο να το δούμε. Όχι μόνο αυτό, μισό λεπτό και μην το ρίξετε. Και πρέπει να σας πούμε ότι τελειώνει η έκθεση την επόμενη Δευτέρα. Άλλες 8 μέρες είναι τρεχάτε. Να το δούμε τώρα. Κρήτες Οπλαρχηγή, Κυνηγός, Καφενείο Νοκάραβος, Η Αγία Πόληση Ιερουσαλήμ, Ο Ναύτης με το κορίτσι του στην Ακρογιαλιά, Ερωτόκριτος και Αρετούσα. Είναι μερικά από τα 20 άγνωστα έργα του Θεόφιλου που έχει στη συλλογή της Εμπορική Τράπεζα και για πρώτη φορά